Πάμε στον κύριο Καλτερίδη. Ναι, κύριε Καλτερίδη. Πολλά τα θέματα. Εδώ βλέπουμε αυτή η σύμπραξη και ο ρόλος μεταξύ, οι συναντήσεις Ερντογάν, Πούτιν κτλ. Παίζει και σε στρατηγικά επίπεδα ο Ερντογάν. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είναι το φυσικό αέριο στη μέση εδώ. Εδώ σου λέει στους Αμερικάνους, παιδιά, εγώ πάω στο Ρώσο, πάω στον Πούτιν. Άμα δεν μου δώσετε εσείς όπλα, θα πάω εκεί. Τσιγά το μεγάλο διπλωμάτη. Εντάξει, ρε παιδί. Το κάνει όμως. Τα κάνει. Και τι έχει, κάνει μια τρύπα στο νερό, κάνει. Καταρχάς, να πούμε ότι η Τουρκία χρειάζεται τη Ρωσία, ο Ερντογάν χρειάζεται τη Ρωσία και κυρίως τα κεφάλαια, τα ρωσικά, τα οποία τα έχει εξασφαλίσει με τις διμερείς συναντήσεις με τον κύριο Πούτιν. Και τα χρειάζεται συγκεκριμένα προεκλογικά. Είναι ένα μείζον ζήτημα οι επικείμενες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στην Τουρκία το 2023. Η Ρωσία δεν παρέχει απλά την οικονομική υποστήριξη με μορφή χαμηλής τιμής φυσικού αερίου στην Τουρκία. Παράλληλα, οι Ρώσοι έχουν πει ότι θα αγοράσουν ξένα νομίσματα φωτογραφίζοντας την τουρκική λίρα. Και να μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι ολοκληρώνουν και το πυρηνικό εργοστάσιο Ρωσατόμ της Τουρκίας μέσα στην Τουρκία, το οποίο επίσης είναι ένας τρόπος να διαφύγει η Ρωσία των δυτικών κυρώσεων, διότι αγοράζει η Τουρκία τα εξαρτήματα που χρειάζεται το εργοστάσιο το πυρηνικό για τη Ρωσατόμ και τα κατασκευάζει η Ρωσία. Ναι, αλλά δεν καταβάλλονται οι μισθοί μας, έλεγε η Μαρία Ζαχαράκη σε μια ενημέρωση. Έτσι είναι, Μαρία. Ναι, ακριβώς αυτή τη στιγμή οι εργασίες για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού έχουν σταματήσει. Και είναι να το συζητήσουν στις 16 ένα από τα βασικά ζητήματα. Δηλαδή, ο Άκουγιο αυτή τη στιγμή δεν προχωράει. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Δεν πληρώνουν ούτε τους μισθούς. Έχουν σταματήσει οι εργάτες εκεί και οι τεχνικοί να δουλεύουν. Και τώρα να δούμε αν θα βρεθεί κάποια λύση. Γιατί δεν πληρώνουν τους μισθούς. Γιατί υπάρχει και μια αλλαγή ιδιοκτησίας. Υπάρχει μια αλλαγή. Άλλη εταιρεία. Δηλαδή το εργοστάσιο πλέον αυτό το διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία. Ναι. Δεν το διαχειρίζεται πλέον μαζί με τους Τούρκους ή οι Τούρκοι. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Τέλος πάντων, είναι ένα χρόνιο. Γιατί δεν έχουν οι Ρώσοι να δώσουν τους μισθούς σε 500 ανθρώπους, ας πούμε. Υπάρχουν άλλα ζητήματα και πολιτικά και δεν είναι μάλιστα οικονομικό το ζήτημα και διοικητικά. Λοιπόν, ελάτε κύριε Καλατερίδη. Να μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο. Καταρχάς να πω ότι η Τουρκία πράγματι χρειάζεται τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται και από τις σχέσεις τις οικονομικές μεταξύ των δύο χωρών. Πράγματι ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι με την πλάτη στον τοίχο και πολιτικά. Να είναι σαφές σε όλους μας ότι δεν μπορεί να ιτηθεί στις εκλογές που έρχονται. Είναι αδιανόητο. Α, δεν μπορεί. Θα παίξει το κεφάλι. Είναι αδιανόητο. Θα χάσει τη ζωή του. Είναι τόσα τα σκάνδαλα, η διαφθορά της οικογένειάς του, των ανθρώπων στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον, που θα χάσει. Θυμηθείτε, έγινε με τον Αν είναι μπροστά όλοι οι άλλοι όμως διαρκώς, τι μπορεί να κάνει, να τσαβάλει τις εκλογές. Θα σας πω. Υπάρχουν σενάρια μέχρι και να μην κάνει εκλογές. Πώς θα τα καταφέρει? Προφανώς με ένα πολεμικό επεισόδιο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν γίνονται εκλογές, όπως ξέρετε. Το λέει το Σύνταγμα. Κανείς δεν κάνει εκλογές κατά της εκτάκτου ανάγκης. Δυστυχώς μόνο ο Βενιζέλος έκανε. Θα κοιτάξει είτε στη Συρία, που είναι ο πιο εύκολος στόχος, αν και δεν έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από τις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως από τους Αμερικανούς, για να εισβάλλει. Οι Κούρδοι γι' αυτόν θεωρεί τον πιο εύκολο στόχο, παρόλο που ιτάται στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Και σε κάθε περίπτωση αποζητεί μια στρατιωτική νίκη, είτε και κατά του ελληνισμού, θα τολμούσε κανείς να πει, το εξετάζει σαν ενδεχόμενο, διότι πάνω απ' όλα είναι η πολιτική επιβίωση. Εδώ δεν Πρώτος Συρία. Πρώτος στόχος η Συρία, βέβαια. Ακριβώς. Εδώ είμαστε χώρα, έχουμε εξασφαλίσει. Μπορεί δηλαδή να χάσει καμιά φρεγάτα. Ναι. Δεν είναι το και ίδιο. Εκεί, και εκεί που πάει, ας πούμε, για Μαλή, να βγει κουρεμένος. Σωστό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μας εμβολήσει πάλι κανένα σκάφος. Σου λέω σε περίπτωση σύραξης. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Όχι, αλλά αυτό που είπε και ο κύριος Καλατερίδης, θα το έλεγα κι εγώ, ότι εάν δει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα κοντά στις εκλογές, πιθανό να δημιουργήσει τότε θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό δεν φοβάμαι τώρα θερμό επεισόδιο, διότι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και στο ενεργειακό κομμάτι. Θέλει να γίνει η Τουρκία ενεργειακός κόμβος. Να παίξει διπλωματικά πολύ δυνατά στο κομμάτι αυτό. Και ειδικότερα με το νέο γεωτρύπανο, το Αμπντουλά Χαν Χαμίντ, πώς λέγεται αυτό το γεωτρύπανο που έχει θέσει, θεωρεί ότι θα βρει και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να επηρεάσει γεωπολιτικά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά τώρα αυτά είναι μακρινά για τον Ερντογάν και εκλογές 6 μήνες. Το Αμπντουλά Χαμίντ Χαν, το οποίο βρίσκεται στα νησιά της Αντάλιας, μέχρι και τον Οκτώβριο είναι η αποστολή του. Ειδικάζω πως θα ασκήσει πίεση στον ελληνισμό, σε ένα από τα δύο κράτη. Και πολύ πιθανό να βρεθεί στην ΑΟΣ της Κύπρου μέσα στον Οκτώβριο. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι αδύναμος πολιτικά ο Ερντογάν και διπλωματικά. Νομίζω, θα ήθελα να το πω αυτό, ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να ασκήσει τώρα
τα νόμιμα δικαιώματα που τις παρέχει το διεθνές δίκαιο και αναφέρουμε προφανώς στα 12 ναυτικά μίλια στην Αιγαία. Να το κάνει τώρα. Να το κάνει τώρα. Η Τουρκία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πού να πάει, πού, στο Αιγαίο ή στην άλλη πλευρά. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο έχουμε πάει. Στο Αιγαίο να πάμε. Όπου μπορούμε, 12 όπου δεν μπορούμε στη μέση γραμμή. Τώρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Η Τουρκία είναι απομονωμένη. Είναι πραγματικά και οικονομικά και πολιτικά είναι σε δυσμενή θέση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Μισό λεπτό. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Καλαντέρη. Τώρα λέμε ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, να μην δημιουργούμε θέματα. Αυτοί μας πρόξουν για ένα επεισόδιο κτλ. Ναι. Και εδώ πρέπει, επειδή είναι αυτοί σε έξαρση ας πούμε, και σε κρίση, εμείς να είμαστε. Τώρα, μα πούμε 12 μίλια. Όχι, να εξηγήσω γιατί το λέω. Καταρχάς, τα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα μονομερές δικαίωμα της χώρας. Εντάξει, είναι, ναι. Αλλά ακολουθείται από κάζους Μπέλη. Κόκκινη γραμμή για αυτούς. Το κάζους Μπέλη είναι ένα παράνομο. Αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο λέει, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, το άρθρο 2 λέει, ότι απαγορεύεται η χρήση βίας ή η απειλή χρήση βίας για την επίλυση διενέξεων. Άρα είναι έολο. Δεν υφίστανται κάζους Μπέλη, υφίστανται μόνο σε όποιον τρέμει μια Τουρκία που δεν μπορεί να τη φοβόμαστε. Πλέον έχουμε εξασφαλίσει, αναφέρθηκαν και οι συμμαχίες με τη Γαλλία, έχουν αναφερθεί και ο θωρακισμός της χώρας μας, η αποτρεπτική ισχύ αμυντικά. Επομένως, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα για να εξασκήσουμε τα δικαιώματα. Πρέπει να κλείσουμε. Τα οποία όχι μόνο η χώρα μας μπορεί μονομερώς να ασκήσει, αλλά όλες οι χώρες, το 99% της υφηλίου, τα έχει ασκήσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνουμε. Εγώ εν συντομία συμφωνώ.